Μεγάλε, βγες από το αυτοκίνητο και τα χεράκια ψηλά να τα βλέπω, ναι. Ιδεύεις ευθέραχο μου. Αν δεν σε αρέσει η μουσική, θα αλλάξω. Βγες από το αυτοκίνητο γάμο, το στάνιο μου. Έξω από το αυτοκίνητο γάμο, έξω. Πέτα το μαχαίρι. Πέτα το μαχαίρι. Ψυχραιμία. Τι έκανες, ρε παλιοκαθήκη. Τίποτα, μωρέ, ναι. Εδώ ξεκαθαρίζω κάτι λογαριασμούς. Αλήθεια, Έλα. Κατά είναι το πτώμα. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Οπα, μην ανησυχείτε, είναι ακινητοποιημένος, δεν αντιστάθηκε καθόλου. Και πώς την είδες εσύ, ρε Μπέτης? Αυτό εδώ είναι το όπλο του εγκλήματος. Να κουμπάς, ρε. Πήγαινε στη δουλειά σου. Ωραία, και εσάς ποιος σας κάλεσε? Πού είναι ο αστυνόμος Μελιόπουλος? Ποιος? Τον βρήκαμε αυτόν εδώ πέρα. Νόμος Τόμας Μελιόπουλος. Πάρε τον κρατούμενο και πηγαίνει στον περιπολικό και φωνάξει τη σήμανση. Τι συνέβη? Αυτός ο τρόλος μου είπε ότι σκότωσε κάποιον. Έψαξα αλλά δεν βρήκα πτώμα. Πες και ένα γεια εντωμεταξύ. Τι πράγμα? Να πω ένα γεια? Να πω ένα γεια? Εξαφανίσαι τρεις μήνες χωρίς να πεις κουβέντα και θες να σου πω και γεια. Είσαι πολύ σκάρτος, φίλε. Δεν ήμουν σε φάση να δίνω σημεία ζωής. Αλήθεια, δεν ήσουν σε φάση? Ρε, ήσουν αδελφός μου, μέναμε μαζί. Και εξαφανίζεσαι από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς να πεις τίποτα. Στα αρχίδια σου, Θωμάς, έτσι. Στο διάολο. Δεν σε άνοιξε καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι έτσι, Θωμά. Α, δεν είναι έτσι. Πώς είναι, Λουκά? Πώς είναι, Ξέρεις πόσο άσχημα πέρασα? Μην πεις τίποτα του Προκόπη. Θα σε πάρω να τα πούμε, ναι. Πόσο ακόμα θα πάει έτσι, ρε φίλε, Πόσο ακόμα. Κάποτε ήμασταν ομάδα, οικογένεια. Αν θυμάσαι. Ζωή, θα πάμε σπίτι μας.